Ματζάρης περιμένει τον Σπανούλη. Ο Καλάθης ασφιχτικά επάνω του άλλαξε με τον Γκίς. Την πάλα χαμηλά στον Μιλουτίνοφ είναι και ο Λοντζέσκι εκεί, ο οποίος διπλώνει στο μαρκάρισμα. Ο Πρίντεζης τελειώνει τη φάση εντός χρόνου. 1-2, προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ο Γκίς τελευθερώθηκε για λίγο, δεν τον είδε κανείς. Τώρα είναι στη γωνία, δεν πρόλαβε να βγει επάνω τον Μιλουτίνοφ. Αυτό είναι το πρώτο του Παναθηναϊκού και προβάδισμα. 4-3. Ο Σπανούλης με τον Καλάθι επάνω του, δρίπλα πίσω από την πλάτη. Ο Γκίς είναι εκεί για να δώσει τη βοήθεια. Περνάει μαγική πάσα ο Σπανούλης. Ανάμεσα σε δάσος χεριών και ποδιών. Η μπάλα έφτασε στο Μιλουτίνοφ που κάρφωσε. Ο Σπανούλης πάντα με τον Καλάθι και τώρα με τον Γκίς στην αλλαγή. Ο Πρίντεζη δεν διστάζει για τρεις. Και δικαιώνεται 8 όλα μπροστά στο Σίγκλετον. Σπανούλης πέρασε χαμηλά στον Μακλίν, ο οποίος δεν κοίταξε το καλάθι, έψαξε την πάσα. Ευνηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάθης πήρε με ταμπλό, έρχεται να πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει τη φάση ο Γκίστα ανάμεσα στο χαμό. Βλέπετε τα άσχημα ποσοστά για τους δύο αντιπάλους. Ο Σπανούλης περπάτησε στον αέρα. 11-12 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τρέξει. Ο Γκέμπριελ είναι ολομόναχος για τρεις. 16-12. Ο Rivers πέρασε την μπάλα στον Γκίστ, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 9 από τους 18 πόντους του Παναθηναϊκού, τους μισούς δικούς του πόντους. Με Ρόμπερτ Στρένλιεξ, Βίλτζερ Μακλίν και Παπαπέτρο Ολυμπιακός. Ο Μακλίν που έχει νικήσει δύο φορές τον Γκίστ, το κάνει ακόμη μία. 18-18. Και στις δύο επιθέσεις έχει προσπαθήσει ο Rivers να φτάσει στο χαμηλό πόστο, αλλά ο Πέιν φανερά. Ενώ τώρα θα δώσει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Ένα λέει κάρφωμα. Ο Γκέμπριελ πέρασε χαμηλά στον Πέιν που καρφώνει ξανά. Καλάθι και φάουλ. Δύο καρφώματα στη σειρά από τον Πέιν, ο οποίος θέλει να βάλει στην εξίσωση και τον κόσμο. Εδώ πόσο ωραία του πέρασε με σκαστή πάσα την μπάλα. Φάουλ από τον Παπαπέτρου. Δεν τον σταμάτησε τίποτα. Ο Ρόμπερτς που έχει δώσει 6 πολύτιμους πόντους και θέλει να κάνει 9 τους πόντους του. Καλάθι και φάουλ, τρίποντο και μία βολή από τον Ρόμπερτς. Αν ψάχναμε για παράγοντες χ στο παιχνίδι, σίγουρα σε αυτά τα 12,5 λεπτά που έχουμε παίξει είναι ο Ρόμπερτς, ο οποίος φλερτάρει με διψήφιο πριν καν συμπληρώσουμε. 13 λεπτά στο μάτς. Και δεν νομίζω ότι κανείς από όσους είπαμε είχε μνημονεύσει τον Ρόμπερτς στην αρχή του παιχνιδιού, έτσι. Ο Στρέλνιεξ πάσα στον ελεύθερο Παπαπέτρο από τη γωνία. Δεν πρόλαβε ο Παναθηναϊκός και το πληρώνει. 23-32 ο Ολυμπιακός το σύν 9. Ο Σίγκλετον και ο Παπάς. Ο Σίγκλετον για τρεις. Το πρώτο δικό του. 26-32 ανάσα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκίς θέλει να πάει χαμηλά. Η μπάλα στο Rivers, ο οποίος πυροβολεί για τρεις. Μονομαχία εδάφους εκεί μεταξύ Σίγκλετον και Τιλί. Ο Μακλίν σταματάει την τρίπλα σωστά και περνάει για τον Τιλί. Φοβερή πάσα από τον Αμερικανό. Τελειώνει τη φάση ο Γάλλος. 26-34. Έξω ο Μάτζαρης, ελεύθερο σουτ. Ο Παπάς, ο Τιλί και αυτό το rebound. Το Στρέλνιεξ σε ανοιχτή άμυνα. Ο Λετωνός για το 26-36. Ο Ολυμπιακός διαβάζει κάθε αδυναμία του Παναθηναϊκού. Ο Μιλουτίνοφ νικάει κατά κράτος τον Τσίγκλε, τον καρφώνει, βάζει την μπάλα μέσα και τον Αμερικανό που φοβήθηκε τον τρίτο φάουλ. Ο Πρίντεζης είναι με τον Λοντζέσκι, τώρα ο Σπανούλης στις συνεχείς αλλαγές του Παναθηναϊκού. Ο Τζέιμς είναι με τον Πρίντεζη, ο Σίγκλε τον είναι εκεί, δεν μπορεί να το σταματήσει γιατί δεν πήγε καν σε βοήθεια. 30-41. Ο Σίγκλετον δεν τον πρόλαβε, ο Πρίντεζης, δεύτερο τρίποντο για τον Σίγκλετον στο μάτς, 33-43. Ο Rivers είναι πάνω στον Σπανούλη τώρα με 7 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Σπανούλης νικάει όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αριστερό lay-up, 34-45. Ο Καλάθης δεν βρήκε πάσα στο Rivers. Ο Γκίστ είναι σε μισμάτς με τον Παπα-Νικολάου. Το εκμεταλλεύεται. 36-45. 4 δευτερόλεπτα. Ο Ρόμπερτς σταματάει και εκτελεί. Είναι καυτός. 36-47. Ο Καλάθης στα 5 δευτερόλεπτα με δίπλα πίσω από την πλάτη. Σταματάει. Έρχεται ο Γκίστ και ο Σίγκλετον να ανανεώσουν την επίθεση. 38-47. Παπα-Νικολάου και Rivers. Μπάλα χαμηλά στον Μιλουτίνοφ. Ένας-ένας με τον Γκίστ. Ο Μιλουτίνοφ έβγαλε έξω στον Πρίντεζη. Είχε κλείσει μέσα ο Σίγκλετον για να βοηθήσει. 40-52. Ο Παπάς απέναντι στον Μπράουν και στον Μιλουτίνοφ τώρα. Πάτησε να βγάλει έξω. Άρπαξε την μπάλα ο Γκίστ. Ο Καλάθης για τρεις.
43-52 από μια χαμένη φάση. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τρίποντο. 15 ο Γκίστ, 10 ο Σίνλεδον και ο Καλάθης. 10 και ο Μπρίδες από την άλλη πλευρά. 11 ο Ρόμπερτς, έκλεψε την μπάλα ο Καλάθης. Μοίρασε πίσω στο Γκίστ. 45-52. Και αμέσως ο Σφερόπουλος καλεί time out. Προσωπική φάση για τον Καλάθη που έκλεψε την μπάλα από τον Ασπανούλη και έκανε πάσα πίσω από την πλάτη για τον επερχόμενο Γκίστ που κρεμάστηκε θεαματικά στην στεφάνη του Ολυμπιακού. Ο Μπράουν απέναντι στον Βουγιούκα, 3 δευτερόλεπτα. Ο Μπράουν έβγαλε στον Παπαπέτρου ενώ τελειώνει ο χρόνος. Μπάζερ μπίτερ, 50-62. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει τη διαφορά στους 12 με την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Μπράουν μοίρασε στον Παπαπέτρου και αυτός τιμώρησε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Στρέλνιξ έφυγε με τη βοήθεια του σκρίν από τον Μακλίν. Πέρασε την μπάλα στον Αμερικανό, ο οποίος μπήκε με δύναμη στη φάση. Ο Τζέιμς του έκλεψε την μπάλα από τα χέρια. Ξέφυγε και από τον Μπράουν. Ο Λεκάβιτσιους για τον Τζέιμς. Έμεινε στον αέρα. Καλάθι και φάουλ. Το πρώτο δικό του, έχει και μία βολή. Ο Μπράουν απέναντι στον Λοτζέσκι. Τρυπάει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Καλάθι και φάουλ. Απάντηση. Ο Καλάθης θέλει να νικήσει τον Μιλουτίνοφ. Η μπάλα πέφτει μέσα. Καλάθι και φάουλ. 59-67. Ο Τζέιμς με τον Μπράουν. Ο Καλάθης προσποιήθηκε. Μπήκε μέχρι μέσα με το δεξί. 62-67 η διαφορά στους 5. Ο Ρίβερς ψάχνοντας το πρώτο δικό του ήρθε. 67-70. Τζέιμς θέλει να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού με δύναμη. 69-70. Η πάσα για τον Γκίστ, ο οποίος καρφώνει. 71-70. Ο Τζέιμς 5-4. Ο Τζέιμς είναι μπροστά του Σπανούλης. Ο Τζέιμς έχασε την μπάλα. Ο Τζέιμς των κακών επιλογών φαίνεται και εδώ. Παράταση. Ο Τζέιμς είναι με τον Πρίντεζη. Μισμάτς με τον Σίγκλετον έχει μπροστά του τον Παπα-Νικολάου. Ο Καλάθης θέλει να παίξει πιο γρήγορα από τον Μακλίν με ταμπλό. 73-72. Ο Καλάθης παίζει με πλάτη τον Σπανούλη. Γυρίζει με ανάποδο χέρι. 75-73. Και πάλι ο Καλάθης χαμηλά. Δύσκολη πάσα, ρυψοκίνδυνη. Ο Ρίβερς μόνος του για τρεις. 78-75 με τον Casey Rivers να βάζει τρίποντο μαχαιριά στην καρδιά των Ερυθρολεύκων. Η ώρα που οι πρωταγωνιστές μιλούν θα είναι ο Καλάθης. 81-78, ο Καλάθης σε μαγικό βράδυ. Η μπάλα στα χέρια του Ρόμπερτς με τον Μιλουτίνοφ για να δίνει την επιλογή. Ο Ρόμπερτς για τρεις μπροστά στο Σίγκλετον. 82-84. Ο Τζέιμς απέναντι στον Παπαπέτρου. Περνάει από όλους. 84-86. Μένει και χρόνος για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπα-Νικολάου δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα μέσα. Ο Πρίντεζης και ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής από το ΆΚΑ. 85-87 στην παράταση. Οι Ερυθρόλευκοι νικούν και σταματούν αυτό το σερί των 5 συνεχόμενων ητών από τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι σφιχταγκαλιάζουν την δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου της EuroLeague, παίρνοντας και το πλεονέκτημα έδρας. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πλέκει σε περιπέτειες και εξαρτώνται πολλά και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αλλά και από το τι θα κάνει ο ίδιος σε μεγάλες αναμετρήσεις που έρχονται αρχής γενομένης την επόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη.